Οι γονείς έχουν δίκιο να αντιδρούν, γιατί μέχρι τώρα είχαν μάθει τα παιδιά τους να μην κόβουν ειστήριο, να τα πληρώνει όλα η πολιτεία. Συμφωνώ. Έχουν δίκιο. Το τονίζω και το ξανατονίζω. Και εμείς όμως έχουμε δίκιο. Έχουμε να παίρνουμε ένα κάρο λεφτά από την πολιτεία από το θέμα των μεταφορών του μαθητάς. Πήγαμε κάτω εδώ και 2,5 μήνες ασχολούμαστε εμείς με το θέμα. Εμείς δεν περιμέναμε να ανοίξουν τα σχολεία για να τρέξουμε και να πούμε όπως κάνουν ορισμένοι. Εμείς εδώ και 2 μήνες τρέχουμε στα Υπουργεία. Έχω κατέβει 5-6 φορές στην Αθήνα να λύσω το πρόβλημα, να μην δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Επομένως, περιμένουμε από την πολιτεία να το λύσει. Ο κ. Περιφερειάρχης είναι κάτω στην Αθήνα, να δούμε τι θα κάνουμε. Εμείς περιμένουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Το θέμα είναι να πάρουμε κι εμείς με ορισμένα λεφτά, γιατί έχουμε εξαντληθεί. Είμαστε τελείως άφραγκοι. Να το πω έτσι καθαρά με την. Δεν υπάρχει χρήμα για να βάλουμε πετρέλαιο στα λεωφορεία να μετακινήσουμε. Αν μας γεμίσουν τα ρεζερβάρια πετρέλαιο, να πάμε τα παιδιά δωρεάν. Πώς είναι τα χρήματα σωστά? Γύρω στα 2 εκατομμύρια. Και ποια είναι η απάντηση από τον κύριο Ξανθόπουλο? Δεν έχουμε χρήματα, περιμένετε. Δεν έχουμε χρήματα, περιμένετε. Περιμένετε, περιμένετε. Ο κύριος Ξανθόπουλος έχει δίκιο κι αυτός, γιατί κι αυτός από κάτω τα στέλνουν τα λεφτά. Σας έχουν δώσει κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία? Όχι, όχι. Περιμένω να πάρουν το πακέτο αυτό το λεγόμενο για να μπορέσουν να δώσουν τις οφειλές τους. Εσείς τι θα κάνετε τώρα, μέχρι πότε θα μπορείτε? Περιμένουμε, γιατί εμείς τώρα θα κόβουμε τα παιδάκια μισό εισιτήριο με την κάρτα που έχουν τη μαθητική. Όσοι δεν έχουν κάρτα θα πληρώνουν ολόκληρο και θα δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή δωρεάν δεν υπάρχει περίπτωση να ταξιδέψουμε? Δωρεάν δεν μπορεί, γιατί δεν έχουμε σύμβαση. Αν κάνουμε τη σύμβαση θα ταξιδεύουν όπως και ταξιδεύαν και παλιά, δωρεάν. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο πράγμα, γιατί δεν έχουμε υπογράψει καμία σύμβαση.